τελικά δεν αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις. Οι κοινοτικές ενισχύσεις παραμένουν στο κατάσχετο. Αφορά ενισχύσεις που αφορούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Και κατασχέτεται η τρίτη δόση. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος αυτή που πήγε στη Βουλή, ότι πρέπει η κάθε τράπεζα που θα λαμβάνει χρήματα για ένα δικαιούχο παραγωγό να κάνει τον διαχωρισμό. Οι επιδοτήσεις παραμένουν στο κατάσχετο και από εκεί και πέρα στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης οι ενισχύσεις που μπαίνουν να ξεκαθαρίζει αν είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη δόση, διότι η τρίτη δόση, η εξόφληση δηλαδή του προγράμματος, κατασχέτεται για οφειλές του παραγωγού σε ασφαλιστικά ταμεία και σε εφορίες και πρέπει η τράπεζα να κάνει το ξεκαθάρισμα αυτό. Τώρα κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτό θα το δούμε. Μπορούμε επίσης να δώσουμε δύο διευκρινήσεις παραπάνω στο τι εννοούμε, ποιους αφορά αναφορικά με τα προγράμματα αυτά αγροτικής ανάπτυξης και την τρίτη δόση. Κοίταξε, λέει μέσα για κύκλους για το ΕΣΠΑ, λέει μέσα για τα υπόλοιπα αγροτικά προγράμματα που εμείς θεωρούμε, γιατί δεν ξεκαθαρίζει αναγκητικά ένα-ένα, θεωρούμε ότι είναι και τα εγκυοβελτιωτικά σχέδια και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα μπορεί να μπει, οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να μπει ο παραγωγός. Όλα αυτά τα προγράμματα θεωρούμε ότι είναι μέσα, διότι δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι και ποια δεν είναι. Μιλά για οφειλές. Είναι και οι νέοι αγρότες, γιατί και αυτό είναι πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρετε αν είναι μέσα οι νέοι αγρότες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Βιάστηκε να κατατεθεί χωρίς να υπάρχουν οι διευκρινήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυτή η αναστάτωση. Δεν ξέρετε αν αφορά τους νέους αγρότες. Έχει διευκρινιστεί μήπως, ρωτώ κύριε Καπιτάκη, μέσα σε αυτή την φύελα που έχει προκληθεί, την αναστάτωση που έχει προκληθεί, αν μιλάμε και για οφειλές συγκεκριμένων χρόνων? Όχι, ούτε αυτό έχει διευκρινιστεί, κυρία Δουλγεράκη. Είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά και σε εφορίες. Μιλάνε, μιλάνε για τι ποσό επίσης, το επόμενο ερώτημα. Αν είναι δηλαδή οι οφειλές πάνω από τα 100, τα 200, τα 300, συμβολικά, σχηματικά το αναφέρω. Ούτε γι' αυτό μιλάει η εγκύκλιος. Σας είπα ότι από χτες γίνεται ένα λαλούμ στον αγροτικό χώρο, διότι θεωρήσαν οι αγρότες ότι ήταν κατάσχεση των αγροτικών, των κοινοτικών επιδοτήσεων, των άμεσων ενισχύσεων. Και υπάρχει ένα αλλούμ, δεν έχει περαιτέρω διευκρινήσεις. Περιμένουμε να τα δούμε αυτά. Να δούμε ακριβώς το τι αφορά, να δούμε αν μας βγάλουν, να δούμε το τι, γιατί ποσά είναι, για ποιες χρονιές είναι αυτές οι οφειλές που έχουν η παραγωγή, για να δούμε και εμείς το πώς θα κινηθούμε.